κάποια φορά τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαυριωτικής κύριο Νικόλο να επισκεφτεί την Μητρόπολη μας, να λειτουργήσουμε, αλλά και να απευθύνει λόγο με αφορμή ένα από τα θέματα που απασχολούν σήμερα την κοινωνία μας, να απευθύνει λόγο σε εσάς. Δήμαρχε, καθίστε. Και αυτό έγινε πραγματικότητα, οικονόμησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας το χρόνο του και μας αφιέρωσε ένα τριήμερο. Είναι σήμερα εδώ, θα είναι και αύριο. Αύριο θα πάμε στα Χαλδάτα, αύριο το βράδυ στον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη στον Εσπερινό στον Καραβάδο και τη Δευτέρα 21 του μηνός, επ' ευκαιρία της Εθνικής Εορτής, θα λειτουργήσουμε στο Μητροπολιτικό Ναό και θα συμμετάσχει και στην δοξολογία και στην κατάθεση στεφάνων και στην παρέλασή μας. Για τον Μητροπολίτη Μεσογείας Νικόλος θεωρώ περιττό, γιατί στην Κεφαλονιά τον ξέρετε πάρα πολύ, πολλοί διαβάζετε τα βιβλία του. Απλώς να πω ότι από το 1990 έως και το 2004 που η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας μας τον εξέλεξε Μητροπολίτη, διακονούσε άοκνα όλο τον ευλαβή και ευσεβή λαό της Εκκλησίας μας στο μετόχι το Σιμωνοπετρίτικο του Αγίου Όρους της Αναλήψεως στο Βύρονα Αττικής, στο Βύρονα Αθηνών. Οι σπουδές του πέρα από τις θεολογικές είναι κυρίως στη φυσική, στην αστροφυσική και στην βιοιατρική τεχνολογία και είναι γνωστός εν Ελλάδη, στο εξωτερικό, διότι παράλληλα με τα τόσα πνευματικά του καθήκοντα και παλιά ως ιερομόναχος και τώρα από το 2004 ως Μητροπολίτης δεν άφησε ποτέ και τα πανεπιστημιακά μαθήματα και τις διαλέξεις σε πανεπιστήμια δικά μας στο Λίβανο, στην Αμερική και αλλού που τον καλούν. Να μην πω κάτι περισσότερο και τρώω το χρόνο να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για την οικονομία του χρόνου του προγράμματός του που έκανε να έρθει επί τριήμερο στη Μητρόπολη μας και στο ωραίο μας νησί, να τον καλέσω στο βήμα. Είναι νέες τεχνολογίες, νέες αντιλήψεις, η Εκκλησία μπροστά σε ένα καινούριο κόσμο. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Νικόλαε, καλώς ήρθατε στην Κεφαλονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το τρίμερο που μας χαρίσατε. Παρόλο που ο χρόνος μου είναι πολύ λίγος που θα παραμείνω εδώ, θα ήθελα να ακούσω την τοποθέτησή σας, διότι είναι πολύ αξιόλογη και θα καθίσω όσο μπορώ, γιατί έχω μια λυμένη άλλη υποχρέωση. Αλλά σας εύχομαι καλή διαμονή αυτό το τρίμερο που αποφάσισατε να μας τιμήσετε στην Κεφαλονιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, ο οποίος εξ ονόματος όλους του νησιού προσλαλεί και χαιρετά τον Σεβασμιότατο Μεσογείας. Παρακαλούμε, έχετε τον λόγο, Δεσπότη μου. Είπε ο κύριος Δήμαρχος, και το είπε και ο Σεβασμιότατος, ότι εγώ σας χαρίζω τρεις μέρες. Εσείς τι που χαρίσατε? Αγάπη. Και τις τρεις μέρες, διότι ήδη πέρασε η πρώτη μέρα, τόσο όμορφα, εγώ δεν είχα έρθει ποτέ ξανά στην Κεφαλονιά και να με συγχωρέσετε γι' αυτό, παρά το ότι κατά καιρούς διάφοροι μου λένε ότι πρέπει να έρθεις, αξίζει τον κόπο, είναι πολύ όμορφο το νησί, τα λοιπά. Είχε προσκαλέσει και άλλες δυο φορές, αν δεν κάνω λάθος, ο Σεβασμιότατος, αλλά πρακτικά δεν μπορούσα να βρω. Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι πολύ ενθουσιώδεις για μένα και εξαιρετικές. Όχι για να σας κολακεύσω, κάποιο δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά είναι τόσο όμορφο αυτό το νησί, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ γνώρισα την γεωγραφία του, μας γυρίσαμε, είδαμε τις εναλλαγές του τοπίου, τις φυσικές ομορφιές, θάλασσα, πόλπους, δεν χορταίνεται και δεν συνηθίζεται. Τώρα για τους Κεφαλονίτες δεν ξέρω την απόκομη, δεν ξέρω, κύριε Δήμαρχε, να βγάλω το ψυχογράφημα.
αλλά η εγκαρδιότητα και η φιλόξενη διάθεση είναι προφανής. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Νιώθω ότι είμαι σε ένα πολύ ζεστό και πολύ ουσιαστικό χώρο, σε ένα προσφυλέστατο νησί. Κατ' επανάληψη είχα ανθρώπους στην διακονία μου από την Κεφαλονιά, με τους οποίους και ιδιαίτερα έχω συνδεθεί και έχουμε και από τους στενούς συνεργάτες, ανθρώπους που προέρχονται από εδώ. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαιτέρως για αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται. Δεν πρόκειται περί θυσίας, περί προσφοράς, αλλά πρόκειται περί μιας πολύ ωραίας ευκαιρίας να μπω κι εγώ και να ζήσω την ατμόσφαιρα της ζωής και της εκκλησιαστικής ζωής σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων για την επιμονή σας, σεβασμιότατε. Λίγο με τηλεγράφη, με τελεσίγραφο με καλέσατε. Γιατί είχα πει ότι δυσκολεύομαι και πήρα ένα γράμμα, πες ημερομηνία και έλα. Έτσι. Σας ευχαριστώ για αυτή την επιμονή σας, που δίνετε πολλά. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, και δεν θα ήθελα αυτή η ομιλία να έχει το χαρακτήρα μιας κλασικής ομιλίας. Έρχεται κάπου και αρχίζει και λέει ορισμένα πράγματα, υποτίθεται ότι αυτός ξέρει μερικά παραπάνω από εμάς και εμείς οι υπόλοιποι ακούμε. Και κυρίως απασχολούμε τη σκέψη μας. Να θυμηθεί, να καταλάβει, μάλλον πρώτα να θυμηθεί και να προσλάβει, να δει που συμφωνεί και που διαφωνεί. Εγώ δεν θα ήθελα. Αλλά θα ήθελα να σας ανοίξω έτσι εξομολογητικά την καρδιά μου. Για ένα θέμα που και εμένα με απασχολεί και που ασφαλώς και εσάς θα απασχολεί. Είναι το θέμα ακριβώς του πώς τοποθετείται η Εκκλησία και τι επικαιρότητα έχει η παρουσία της σήμερα. Σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος από αμφισβητήσεις, που είναι γεμάτος από προκλήσεις, όμορφες προκλήσεις. Σε έναν κόσμο που δεν υπάρχουν δεδομένα, που αλλάζει, που είναι καινούριος και που η εικόνα της Εκκλησίας δεν είναι η ίδια από μια γενναία στην άλλη. Δεν υπάρχει μια συνέχεια. Νομίζω ότι υπάρχει ένα απότομο ρήγμα. Και αυτό εγώ το καταλαβαίνω κυρίως από την επικοινωνία μου με τα σχολεία. Και κάθε χρονιά που περνάει, βλέπω ότι αυτό που λέγεται χάσμα γενναιών είναι χάσμα αντιλήψεων μεγάλο και δεν είναι ανά 30 χρόνια που είναι οι κλασικές γενναίες, αλλά πλέον είναι κάτω των 10 ετών. Τόσο γρήγορες είναι οι αλλαγές, τόσο ευνίδιες, απρόσμενες εντελώς και στο κοινωνικό επίπεδο και στο πνευματικό και στην καθημερινότητα, πραγματικά δεν μπορεί κανείς εύκολα να προσαρμοστεί και αισθάνεται ότι η διάλεκτος που χρησιμοποιεί είναι τέτοια που δεν είναι κατανοητή από τους νεότερους. Βλέπω επί παραδείγματι παιδιά τα οποία είναι στην μεταφοιτητική ηλικία, οι οποίοι θεωρούν ότι τα παιδιά του λυκείου ζουν σε έναν άλλο κόσμο και χρησιμοποιούν μια άλλη διάλεκτο επικοινωνίας. Και δεν καταλαβαίνονται οι με τους δε εύκολα. Πολλό μάλλον εμείς. Όταν λοιπόν εμένα με καλούν στα σχολεία ή όταν ζητούν μια επικοινωνία μαζί μου, ξέρω ότι το κλειδί που χρησιμοποιείται για να ανοίξει η πόρτα της επικοινωνίας μας είναι μάλλον το παράξενο του επιστημονικού παρελθόντος. Δεν το αρνούμε, αλλά κάπως φαίνεται πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που προήλθε από μια καθαρά επιστημονική και ερευνητική παιδεία σε σύγχρονους τομείς, ξαφνικά να είναι παπάς, να είναι στην Εκκλησία, να μιλάει για τον Θεό. Ακούγεται αυτό πολύ ξένο στην αντίληψη των παιδιών. Έχουν μια άλλη κουλτούρα και εγώ όταν επικοινωνώ μαζί τους, να σας πω την αλήθεια, θέλω πάρα πολύ, αντί να πω ολόκληρη την αλήθεια, του Αχίλη σε μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουν, να την πω τη μισή στα ελληνικά μήπως και κάτι καταλάβω. Προσπαθώ λοιπόν να μάθω αυτή τη διάλεκτο, να δω πώς μπορεί να σκέπτεται, πώς είναι δυνατόν ένα παιδί
βρίσκεται στις προκλήσεις και τα ερεθίσματα της σύγχρονης εποχής, να ακούσει κάτι από αυτό που πονίζει η Εκκλησία. Είναι τόσο παράξενο. Θυμάμαι προετών, είχε γίνει ο πρώτος μαθητικός ραδιοφωνικός σταθμός και με εγκάλεσαν εμένα, ήταν στη δική μας την περιοχή, σε κάτι εκπαιδευτήρια ιδιωτικά, στην Παλίνη. Με κάλεσαν και εμένα τα παιδιά να μου πάρουν μια συνέντευξη. Ήτανε 3-4 παιδιά μέσα στο στούντιο και λέγανε διάφορα. Σε κάποιο σημείο λέει ένα παιδί μου, λέει, με συγχωρείτε κύριε, λέει σε μένα, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί έρχεται ένα άλλο και λέει, δεν είναι κύριε, είναι. Και είναι πάτερ, δεν είστε. Δεν ξέρω τι είναι. Λέει, όχι, θεβασμιότατε είναι. Λέει, τι θα πει αυτό. Δεν ξέρω, λέει, έτσι σας λέτε, δεν σας φωνάζουν. Κάποιοι με φωνάζουν έτσι, κάποιοι με φωνάζουν αλλιώς, αλλά αυτό δεν έχει και πολύ σημασία. Τι θέλετε εσείς από μένα. Λέει λοιπόν αυτό το παιδί, εγώ δεν πηγαίνω στην Εκκλησία. Δεν μου λέει την αμαρτία. Λέω, δεν σου κάνω μια ερώτηση. Αν ήσουν Θεός, πώς σε λένε, λέει, αν ήσουν Θεός και την Κυριακή το πρωί, έβλεπες τον Γιώργο, ο οποίος όλη την εβδομάδα ξυπνάει η ώρα, ξέρω εγώ, 7 να πάει στο σχολείο, ξυπνάει, θέλει να κοιμηθεί ο άνθρωπος. Θα σε πείραζε που ο Γιώργος δεν θα πήγαινε στην Εκκλησία. Απαντάτε, παιδί. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν ξέρω τι είναι ο Θεός. Πετυχαίνεται ένα κορίτσι, ήταν εκεί, και λέει, εάν ήμουν όπως μας τον μάθανε, θα τσακιζόμουν. Λέει ένας άλλος, δεν υπάρχει τέτοιο Θεός. Επανέρχεται ο πρώτος και λέει, άστε τον να μιλήσει. Λέω λοιπόν εγώ, να πάτε να κάνετε τι ρε παιδιά στην Εκκλησία. Οπότε το πρωί, αγοροξυπημένοι, να πάτε σε ένα παράξενης αρχιτεκτονικής κτίριο, όχι σαν αυτά που συνηθίζετε εσείς, μέσα στα οποία συνηθίζετε να εκφράζεστε, να κάθονται από εδώ οι άντρες, από εκεί οι γυναίκες, να ξέρουν μια μουσική που είναι εντελώς άσχετη με τη δική σας, μιλούν μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνετε, να αναφέρονται σε έννοιες και νοήματα που είναι εντελώς εκτός του τρόπου της ζωής σας, ξαφνικά να βγαίνει από μια πόρτα ένας αξίριστος με μια μπέρτα από πάνω, να κρατάει ένα πράγμα που βγάζει καπνό και ένα άλλο που μια φλόγα. Πού ζούμε, παιδιά, τι να πάτε να κάνετε εκεί. Γίνεται μια παύση και μετά από 5-6 δευτερόλεπτα μου λένε, με συγχωρείτε, λέει, εσείς πηγαίνετε στην Εκκλησία. Εγώ είμαι μητροπολίτης της περιοχής. Και ακουγόταν η συνέντευξη αυτή στις τάξεις της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου, ήταν μέρος μαθήματος, αλλά έβγαινε και στον αέρα και άκουγε το πίμνιο. Λέω, όχι. Εγώ σε τέτοια εκκλησία δεν πατάω ούτε με σφαίρες. Με τίποτα. Δεν πάω να κάνω. Τι να πάω να κάνω. Κι άλλα πράγματα να κάνω στη ζωή μου. Λένε, δεν μπορεί, κάπως, κάπου πάτε. Θα σας πω εγώ που πηγαίνω. Και αρχίζω να προσπαθώ να εκφράσω με μια απλή γλώσσα, όσο μπορούσα, αυτό που νιώθω ότι τελικά μπορεί κανείς όχι απλώς να πάρει από την Εκκλησία, αλλά να ρουφήξει, να μην θέλει να φύγει από την Εκκλησία. Είναι αυτό που ακούμε στην Εκκλησία που λέει υπόσημη οδεύσομεν εις ασαμβλάς του Κυρίου, χαράς πολλής πληστής, ευχάς αναπέμπω. Μόλις μου πούν ότι πάμε στην Εκκλησία, αυτό θα πει αυτό το πράγμα, γεμίζω από χαρά και δοξάζω τον Θεό και τρέχω. Και ή εμνημόνευό σου επιστρομνής μου εν της όρθης σε μελέτων εισέ. Όταν το βράδυ δηλαδή ξυπνούσα και σε σκέφτομαι, θέλω να τρέξω σε σένα.
τι μπορεί να είναι η δύναμη αυτή που κάνει έναν άνθρωπο να πιστέψει, που κάνει έναν άνθρωπο να τρέξει στην Εκκλησία, να ξεχάσει όλα τα άλλα, να μην τον ενδιαφέρει αν θα καταλάβει, ενδεχομένως τη γλώσσα, αλλά κάτι να λαχταρίσει και κάτι να βοηθήσει. Και αρχίζω λοιπόν, πριν αυτά τα όσα μου ερχόταν εκείνη την ώρα. Θέλω λοιπόν να πω, και μετά ήταν μια ολόκληρη ιστορία, δεν θέλω να μείνω στο υπόλοιπο, αλλά να πω πως τελικώς υπάρχει κάτι πολύ δυνατό, κρατάει η Εκκλησία και το οποίο αγνοείται και έναντι του οποίου υπάρχει μια τρομερή προκατάληψη. Άγνοια ένα και προκατάληψη δύο. Ότι δηλαδή δεν το ξέρουμε και από την άλλη μεριά είμαστε αντίθετοι. Θα ανοίξω μια άλλη παρένθεση. Δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Πειράζει αν πω ότι μου έρχεται και όχι το θέμα. Τι θα και σας ενδιαφέρει τώρα σας το θέμα. Σας ενδιαφέρει να πούμε μερικά πράγματα αλήθινα. Όταν έγινε η συνάντηση με τον Υπουργό για τα θέματα των θρησκευτικών, καθώς καθίσαμε, ήρθε η σειρά μου να μιλήσω και μου λέει, πώς, λέει, βασιμότητα, εγώ σας ξέρω, σας παρακολουθώ, δεν το ξέρω, με παρακολουθεί και η ασφάλεια. Όχι, λέει, επειδή είστε επιστήμονας και εγώ είμαι φυσικός και εσείς είστε φυσικός, κάθε μου λέει κάτι τέτοιο. Λέω, λοιπόν, θέλετε να σας μιλήσω λίγο σε διάλεκτο έτσι, θετικών επιστημών, με σαφήνεια, χωρίς τέτοια. Από εδώ και από εκεί. Λέει βεβαίως, λέω προσέξτε. Για μένα είναι εύκολο. Για εσάς είναι δύσκολο κάτι τέτοιο. Γιατί εσείς είστε πολιτικός. Ενώ εγώ είμαι παπάς. Εγώ επί παραδείγματι μπορώ να σας πω. Επειδή πρέπει να πω την αλήθεια, αν με κάτι μου προκύψει, να σας πω ότι δεν συμφωνώ με αυτή την απόφαση που πήρε η Σύνοδος. Θα την εφαρμόσω, αλλά δεν συμφωνώ. Εσείς μπορείτε να μου πείτε ότι δεν συμφωνείτε με τον προηγούμενο υπουργό. Μπορείτε να μου πείτε ότι δεν συμφωνείτε με τον Πρωθυπουργό. Μπορείτε να παραδεχτείτε δημόσια ότι έχετε κάνει λάθος. Κατάλαβε ότι πράγματι έτσι είναι τα πράγματα. Και μου λέει καλά, προχωρήστε. Λέω εσείς, όχι ως πρόσωπο, έχετε μια ιδεολογία πολιτική και αρνείστε να βάλετε το χέρι σας πάνω στο Ευαγγέλιο. Δεν το βάζετε. Και το κάνετε όλοι. Δεν θέλετε για κάποιο λόγο σχέση με το Ευαγγέλιο. Όχι γιατί το Ευαγγέλιο λέει να μην ορκιζόμαστε, αλλά γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, είστε αντίθετοι. Έχετε κάτι που σας δίνει την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα δεν το θέλετε. Νομίζω ότι έχετε προκατάληψη απέναντι του Ευαγγελίου. Πρώτον, δεν το έχετε διαβάσει. Και δεύτερον, εκ προημίου το πετάτε στην άκρη. Έχω την εξής ερώτηση. Το μάθημα των θρησκευτικών που σχεδιάζετε για τα Ορθόδοξα είναι. Θέλετε να διδάσκει, μέσα στο μάθημα να διδάσκεται το Ευαγγέλιο. Εάν όχι, πέστε το στο λαό. Εάν ναι, τότε ποιος είναι αρμόδιος να μιλήσει για αυτό το Ευαγγέλιο. Εσείς που το αρνείστε είτε εξ αγνίας, είτε εκ προκαταλήψεως, είτε και τα δύο, και εμείς που έχουμε δώσει τη ζωή μας και που αφήσαμε τη φυσική για να ασχοληθούμε με αυτό. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το παν για μας. Είμαστε έτοιμοι το αίμα μας και το πετσί μας να δώσουμε. Είναι η αλήθεια. Η Εκκλησία αυτό κάνει, είναι Εκκλησία μαρτύρων και οσίων και αγίων. Είναι μια Εκκλησία η οποία έχει δώσει αίμα ανθρώπων για την πίστη. Έχει δώσει εγκατάλειψη των πάντων για την πίστη. Και αυτή είναι ομολογία και σήμερα. Σε έναν κόσμο λοιπόν, ο οποίος είναι γεμάτος από προκαταλήψεις. Οι επιστημονικές, επί παραδείγματι οι ερμηνείες, είναι ερμηνείες των επιστημόνων. Δεν είναι ερμηνείες και θέσεις της επιστήμης. Σε αυτόν λοιπόν τον κόσμο και τα παιδιά μας, δούνε και εμείς και κάπως επηρεαζόμαστε και θα θέλαμε να δούμε την Εκκλησία πώς θα μπορούσαμε να διαλύθουμε με την πρόκληση.
Γι' αυτό και όταν με ρώτησε ο Σεβασμιότατος τι θα ήθελες να πεις, κάτι τέτοιο θα ήθελα. Θα σας πω λοιπόν, επειδή το πρώτο μέρος, όπως το ανέφερε, τώρα θυμάμαι τον τίτλο, είναι για τις νέες τεχνολογίες, τα νέα επιστημονικά επιτεύγματα, πάντοτε αυτό το οποίο επικρατεί ως αίσθηση είναι ότι η επιστήμη πλέον έχει πετάξει στην άκρη την Εκκλησία. Εγώ θα το πω για τους ιερείς. Δεν πιστεύω ότι είναι πιο επίκαιρο, πιο επίκαιρη αποστολή, καλύτερη χρονική εποχή για να είναι κανείς παπάς από τη σημερινή. Όχι στον περασμένο αιώνα, ούτε στους προηγούμενους, σήμερα. Ωστόσο, πρώτος αιώνας, να είσαι παπάς. Να κυκλοφορείς με το ράσο. Μ' αρέσει που έχουμε και ράσο και δεν έχω καιρό να ακούσουμε μάγκη. Η διαφορετικότητα της εικόνας να προκαλεί. Αλλά να έχεις από μέσα σου δύναμη αυτό το πράγμα το εκφράσεις. Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη ανάγκη για αυτό το οποίο έχει η Εκκλησία να πει σήμερα. Και θα σας πω λοιπόν ορισμένα πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, προτιμώ να είμαι παπάς παρά δήμαρχος. Το καλό να βάζω. Θα σας πω λοιπόν πώς έτσι βλέπω να διαμορφώνεται το σκηνικό. Σκεφτόμουν όταν ερχόμασταν με το αυτοκίνητο, έτσι περίπου τι θα έπρεπε να πω. Και σκεφτόμουν πώς ήταν η ζωή 50 χρόνια πριν. Εγώ τέλειωσα το Πανεπιστήμιο 45 χρόνια. Θυμάμαι λοιπόν ορισμένα πράγματα. Έναν κόσμο. Λοιπόν, ένα παράδειγμα. 1972 ήταν το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στο Μεξικό. Δεν υπήρχαν τηλεοράσεις παντού. Ήταν τα πρώτα χρόνια που βγαίνανε οι τηλεοράσεις. Και πηγαίναμε στα μαγαζιά να δούμε το παγκόσμιο κύπελο. Σε μικρές τηλεοράσεις, φυσικά ασπρόμαυρες. Οι πρώτες έκχρωμες που μπήκανε στον ελλαδικό χώρο ήταν στο τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές του 80. Με σωλήνες Μπράουν από πίσω, κάτι ομπόδις, πάνω δεν ήταν αυτές οι επίπεδες σύγχρονες, φυσικά δεν ήταν αυτές οι μεγάλες των 50 και 60 ετών. Μιλάμε για έναν άλλο κόσμο, με νερά μέσα και ούτω καθεξής. 1972 ήμουνα πρωτοετή στο Πανεπιστήμιο, ήταν η πρώτη χρονιά που διδασκόταν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Λοιπόν, εκεί η επικοινωνία που είχαμε για να γράψουμε τις λεγόμενες εντολές γράφονται σε διάκριτες κάρτες, εντολές. Και πηγαίναμε, παίρναμε σειρά για να πάμε στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας των δεδομένων και των πληροφοριών, η οποία ήταν ένας χώρος όσο είναι το μισό από αυτό το αμφιθέατρο, έκανε θόρυβο και είχε ηχομόνωση και είχε δυνατότητες πολύ λιγότερες από όσες έχει κανείς σε ένα 1972, 45 χρόνια πριν. Σήμερα είναι ένας άλλος κόσμος. 1984, θυμάμαι είχα ήμουν συγκάτοικος με τον μετέπειτα Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο οποίος έκανε τότε έρευνα στα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ήταν κομπιουτεράς. Και του έλεγα τι είναι αυτό το πράγμα και προσπαθούσε να μου εξηγήσει. Θέλω να σας πω ότι αρχίζουν μερικά πράγματα και θα σας αναφέρω ορισμένα, τα οποία μπήκαν απότομα στη ζωή και άλλαξαν όλο τον ορίζοντα της σκέψης και επηρέασαν την ίδια την καθημερινότητά μας, βάζονται στη γωνία για κάποιο λόγο την Εκκλησία, την πίστη, το Θεό και όλο αυτό το πακέτο προσέγγισης της ζωής. Πρώτον, να σας πω στη φυσική παραδείγματι που υπάρχουν ένα σωρό επιτεύγματα, τρία χαρακτηριστικά μεγάλες ανακαλύψεις για αυτόν τον κόσμο, η γνωριμία για τον κόσμο με τον οποίο ζούμε, είναι το εξής. Το ένα είναι η λεγόμενη σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε, το σύμπαν αυτό το οποίο ψάχνουμε με τα τηλεσκόπια, όλα τα τηλεσκόπια, τι είναι τα τηλεσκόπια? Είναι ανιχνευτές φωτονίων. Ψάχνουμε φωτόνια.
εκπέμπουν φωτόνια οι πηγές, τα αστέρια. Το σύμπαν τελικώς ανακαλύφθηκε που μπορούμε να γνωρίσουμε με τις αισθήσεις μας, είτε με τους ανιχνευτές μας, το λεγόμενο ορατό σύμπαν είναι μόνο το 4%. Το ενεπίτευγμα της τελευταίας τριακονταετίας ανακάλυψης. Το υπόλοιπο 96% είναι είτε σκοτεινή ενέργεια είτε σκοτεινή ύλη. Δηλαδή, ενέργεια και ύλη που δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε. Μεγάλη ανακάλυψη πήρε και τον Νόμπελ. Δεύτερη μεγάλη ανακάλυψη, πρόσφατη που θα την ακούσατε, για το σωμάτιο του Θεού. Το οποίο εγώ διαρκώς το έχω στα σχολεία. Τι έχετε να μας πείτε το σωμάτιο του Θεού? Τώρα μου τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, λέει, ξέρετε. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Ένα σωμάτιο από τα πολλά που υπάρχουν. Το οποίο εξηγεί γιατί η ύλη έχει μάζει. Τελειώσαμε, πώς εκεί είμαστε. Και το ονόμασαν σωμάτιο του Θεού αυτοί που βγάλανε τα σχετικά βιβλία για λόγους καθαρά οικονομικούς. Τρίτη ανακάλυψη μεγάλη, που άλλαξε όλο τον ορίζοντα, είναι η ανακάλυψη των βαρυνικών κυμάτων τον Φεβρουάριο του 2016. Το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να μπούμε πολύ στο παρελθόν και επίσης να μπορέσουμε να μπούμε ενδεχομένως και μέσα στο σκοτεινό χώρο της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας. Πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Έρχονται λοιπόν και λένε συχνά, πώς μπορεί ενώ βρήκαμε τα βαρυνικά κύματα, ενώ ανακαλύφθηκε το σωμάτιο του Θεού, το οποίο ο Στίβεν Χόκινγκ πίστευε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και τελικώς το ανακάλυψαν. Δεν δικαιούται ο άνθρωπος να κάνει ένα λάθος, να κάνει μια διαφορετική εκτίμηση. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα τα οποία αλλάξαν όλο τον ορίζοντα της φυσικής. Επιβεβαίωσαν ορισμένα πράγματα. Το ίδιο γίνεται και στις βιολογικές επιστήμες. Με αυτό που ακούτε, κλωνοποίηση. Κλωνοποιούν ένα θηλαστικό εμβρυϊκού συστού το 1993. Το 1996 γίνεται μια κλωνοποίηση, δηλαδή μια κατ' ουσίαν ασεξουαλική σύλληψη ανθρώπου με έναν ειδικό τρόπο ενός θηλαστικού, μιας προβατίνας. Και έκτοτε και άλλα 8 θηλαστικά. Αγελάδες, σκύλο, γάτα, κουνέλι, ποντίκια, τροπτικά. Και πριν από τον Ιανουάριο του 2018 κατάφεραν και μαϊμού. Θα γίνει με τον άνθρωπο. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί όμως να γίνει. Θα κάνουμε κλωνοποίηση του ανθρώπου. Θα έχει πεθάνει το παιδί μου και να πάρω λίγα κύτταρα και να το ξαναφτιάξω. Να ξαναέρθει όπως ήτανε μορφολογικά. Όλοι όλα τα. Να τη χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία ή όχι. Αυτό είναι μια δυνατότητα. Τέτοια σκέψη δεν είχαν οι άνθρωποι πριν από 20-30 χρόνια. Τώρα μας μπαίνει στο μυαλό ένα τέτοιο προβληματισμό. Ή η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Εγώ έχω ακούσει την εξομολόγηση από γιαγιάδες που μου λένε «Θεβασμότητα, το έχω στο DNA μου». Δεν ξέρει τι θα πει DNA. Καταλαβαίνει όμως ότι είναι κάτι που να κάνει με την ταυτότητά της. Η όλη αυτή γονιδιώμα ήταν άγνωστη. Τώρα αυτό μπαίνει μέσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό το λεγόμενο το DNA μπορούμε να κόβουμε κομματάκια και να φτιάχνουμε διάφορα. Το λέγεται βιοτεχνολογία. Είναι το ανασυνδυασμένο DNA. Φτιάχνουμε νέες μορφές και νέους τύπους ζωής. Αυτό ήταν ασύλληπτο. Αυτό ήταν δηλαδή τα αφηγήματα επιστημονικής φαντασίας. Στην πραγματικότητα. Δεν απέδωσε αυτά που φανταζόμασταν. Γιατί καταλάβαμε ότι έγινε η χαρτογράφηση, αλλά δεν μπορεί να γίνει από χαρτογράφηση. Είναι σαν να έχεις πριν να ανοίξεις μια εγκυκλοπαίδεια, αλλά να μην ξέρεις τη γλώσσα να τη διαβάσεις. Πολύ ωραία, σιγά σιγά κάτι θα μάθουμε, κάτι θα κάνουμε. Εντυπωσιακό επίπεδο. Περνάμε λοιπόν μετά σιγά σιγά στην τεχνολογία, ότι αυτά αρχίζουμε να τα τεχνολογούμε, να πούμε, να ορίσουμε την αρχή της ζωής. Και τότε θα μπορούσε να μας πει μια ευγονική αντίληψη. Να επιλέξουμε μορφές ζωής που εμείς θέλουμε. Παρεμβαίνουμε στο τέλος της ζωής. Και τότε βγαίνει μια ευθανασιακή αντίληψη. Θα ορίσουμε και το πώς θα πεθαίνουμε. Δεν υπάρχει
το έτσι γίνεται, έτσι θέλουμε. Άρχισαν να βγαίνουν και άλλες τεχνολογίες. Το 1968 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο αναπνευστήρας. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, το διασωληνώνουν και ενώ δεν μπορεί να δοθεί μήνυμα στους πνεύμονες για να αναπνεύσει, με ένα έμβολο αναπνέει, αλλά μπορεί να έχει νεκρωθεί ο εγκέφαλος. Και έτσι να έχουμε έναν άνθρωπο με νεκρό εγκέφαλο και ζωντανό σώμα. Και τότε να πούμε ότι τότε να πάρουμε όργανα που ζουν, αφού γίνεται η κυκλοφορία του αίματος, να ζήσει κάποιος άλλος. Και αρχίζουν οι μεταμοσχεύσεις. Και τώρα έχουμε εκατομμύρια ανθρώπων που είναι μεταμοσχευμένοι και ζουν είτε με όργανα νεκρών, είτε με όργανα ζωντανών, νεφρά κτλ. Ή ιστούς. Ή να πάρουμε από νεκρό κύτταρα ενδοθυλιακά από τον κερατοειδή και να δούνε άνθρωποι που έχει καταστραφεί ο εξωτερικός τους οφθαλμός. Χίλια άνθρωποι στην Ελλάδα περίπου. Βλέπουμε μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς. Αλλά αυτό μπαίνει μέσα εμπόριο. Αρχίζουν να μπαίνουν οι εταιρείες, συμφέροντα. Πάντως είναι επίτευγμα. Το 1968 αυτά ξεκίνησαν. Το 1978 γίνεται η πρώτη εξωσωματική γονιμοποίηση. Υπάρχουν τώρα κοντά στα 10 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας που έχουν ξεκινήσει την πορεία τους όπως εμείς, ασεξουαλικά, μηχανικά. Μάλλον, σπέρμα, γονιμοποίηση, εμφύτευση, προχωρούμε. Καθώς αυτό βγαίνει έξω από το σώμα, δίνει δυνατότητες, δεδομένου ότι υπάρχει η σχετική γνώση, παρέμβασης και να κάνουμε επιλογές, τροποποιήσεις, θεραπείες, διάφορα πράγματα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίσης επίπεδο. Δεν μπορούσε να το αρνηθεί. Και προχωράμε σε έναν άλλο τομέα, που είναι η ψηφιακή τεχνολογία. Σας είπα προηγουμένως ότι το 1972 οι κομπιούτερς ήταν αυτό το αμφιθέατρο και σήμερα είναι ένα τσιπάκι. Και οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Και αρχίζει αυτή η ψηφιακή τεχνολογία να μπαίνει παντού. Και οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ γοργές. Το 1989 γίνεται το διαδίκτυο. Το 1999 μπαίνει η κινητή τηλεφωνία. Το 2003 έχουμε το Facebook. Το 2004 έχουμε το Twitter. Το 2008 έχουμε τα Android. Πάψει την παλάμη όλος ο κόσμος. Και μόνο αυτό αλλάζει η ζωή. Κάποτε οι γονείς ανησυχούσαν γιατί τα παιδιά τους τρέχανε τα βράδια δεξιά και αριστερά. Πηγαίνανε σε άγνωστα μέρη. Τώρα εμένα μου λένε δόξα τω Θεώ κάθεται μπροστά στο κομπιούτερ. Ναι, αλλά μέσα από το καλώδιο παίρνει τα απίστευτα κέντρα όλου του κόσμου. Και αυτό του δημιουργεί και εξάρτηση. Νέα προβλήματα λοιπόν, νέος κόσμος, να μην πω περισσότερα γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το περνάει πιο γρήγορα ο χρόνος στην κεφαλαιονία. Τέλος πάντων. Υπάρχει λοιπόν όλο αυτό το οποίο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε. Δημιουργεί μια διάφορες αντιλήψεις. Μια αντίληψη είναι ότι πλέον μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάντα. Και ένα ακόμη, ότι μπορούμε να κάνουμε, να κατασκευάσουμε ό,τι θέλουμε. Το δεύτερο είναι η τεχνολογία. Το πρώτο είναι η επιστήμη. Υπάρχει στη φυσική, ύστερα από αυτά τα επιτεύγματα που σας είπα, η προσπάθεια ερμηνείας του σύμπαντος με την ενοποίηση όλων των θεωριών, η οποία ονομάζεται φιλόδοξα θεωρία των πάντων. Θεωρία των πάντων σημαίνει ότι εμείς ξέρουμε, μπορούμε να κατανοήσουμε τα πάντα. Αυτό δημιουργεί μια έμπνευση. Ότι κατανοώ τα πάντα και μπορώ να κατασκευάσω τα πάντα. Άρα είμαι πολύ σοφός, έχω πολύ γνώση και πολύ δυνατός. Όχι ως άτομο, ως άνθρωπο, το ανθρώπινο είδος. Δεν χρειάζεται η πανσοφία του Θεού, την έχω εγώ. Ούτε η παντοδυναμία του, την έχω εγώ. Όλα αυτά που λέγανε περί Θεού είναι επειδή ξέραν λίγα, μπορούσαν πολλά και φοβόταν και ήταν ανασφαλείς οι άνθρωποι περισσότερο. Άρα πάει ο Θεός. Αρχίζει λοιπόν να βγαίνει
όλη αυτή η επιστημονικοφανής ερμηνεία μιας αθείας. Και κυκλοφορούν βιβλία τα οποία τα έχουν και τα παιδιά, ας πούμε, το τέλος της πίστης. Σάμουελ Χάρις. Κυκλοφορεί. Έχει μεταφραστεί αμέσως στα ελληνικά. Το διαβάζουν τα παιδιά. Υπέρ του Θεού αυταπάτη. Ο Ρίτσαρντ Ντόκινς. Τα χτυπήσω στα σπίτια σας από τα παιδιά ή θα τα ακούτε. Η επιστολή σε ένα χριστιανικό έθνος. Πάλι το ίδιο. Ή δεν υπάρχει Θεός τέλειος. Μάλιστα αυτός έχει και χριστιανικό όνομα. Γίνουν διαφημίσεις σχετικά. Με σχεδόν βεβαιότητα Θεός δεν υπάρχει. Πάμε τι είναι αυτό. Οδομείται λοιπόν πάνω σε όλο αυτό μια βαβελικής τάσεως αντίληψη η οποία τον Θεό τον βγάζει στην άκρη. Και αρχίζει να ερμηνεύει και την Εκκλησία πολύ διαφορετικά. Αλλάζοντας πολύ βασικούς όρους. Τι είναι η ψυχή? Δεν υπάρχει ψυχή. Ψυχή των ψυχοεπιστημών είναι άλλο πράγμα. Είναι βιοχημικές διεργασίες του κεφάλου. Άρα δεν είναι υπάρχει αυτό που εσείς μιλάτε. Είναι ηθική. Το ηθικό κριτήριο στηρίζεται πάνω στα λεγόμενα ανθρώπινα δικαιώματα. Ή στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ενώ η Εκκλησία μιλάει για την αξία του ανθρώπου και φέρει το ένα από το άλλο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, λέει επί παραδείγματι, έχουμε ένα έμβριο το οποίο κυοφορείται στη μήτρα της μητέρας του. Και διαπιστώνουμε ότι το έμβριο είναι μάλλον παθολογικό. Και βγαίνει η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής της χώρας μας και λέει ότι η άρνηση της διακοπής της κινήσεως ελέγχεται ηθικά. Το οποίο σημαίνει ότι το να το κρατήσω εγώ το παιδάκι με down είναι μη ηθικό. Αυτό το λέει η βιοειθική κοινωνία, η οποία στηρίζεται, όπως προανέφερα και υπενήθηκε προηγουμένως, σε μια ευγονική αντίθεση και σε μια ευθανασιακή. Και το έχουμε και όλοι μας λίγο μέσα μας. Ότι είναι πολύ εύκολο κάπως να υποχωρήσουμε. Αυτό είναι ένα περιστατικό. Πρωιτό. Μου ήρθε μια κοπέλα. Και του πάτερ μου σώσατε. Είμαι έγκυος. Έγκυος. Δεν έχω πατρευτεί. Και το αγόρι με το οποίο μου έφυγε. Και θα σου πω, θέλω να το κρατήσω το παιδί. Αλλά είμαι κόρη παπά. Το τάδε μέρος. Και το πρόβλημα με το μεγάλο είναι το εξής. Εάν το πω στους γονείς μου, νομίζω ο πατέρας μου, ο οποίος είναι και αυστηρών αρχών, θα μου πει ρίξτο γιατί θα γίνουμε ρεζίλ στο χωριό. Και η ενοχή μου είναι μεγάλη γιατί εγώ θα φταίω που αυτός θα είναι ανακόλουθος. Έχω πρόβλημα. Κάνω. Το κρατήσει. Το παιδάκι θα το φανταστώ αν υπήρχε ένα τέτοιο. Αλλά δέστε την κρίση. Και κυρίως αυτό που μου είπε. Ότι επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα και επειδή είναι έτσι θα το δικαιολογήσει κάπως ο παπάς. Θα να λέω εγώ. Είπα, έκανε την δήλωση και όταν ήρθε στο δικό μου σπίτι, τα αποκόλλωσα. Αυτό είναι μια αλλίωση της συνδύσεως. Η οποία σιγά σιγά επέρχεται. Και έχουν γίνει διάφορες αλλαγές και σε κοινωνικό επίπεδο. Δεν είναι μόνο η νομιμοποίηση των γλώσσων, είναι η αποποινικοποίηση της μοιχείας. Και αυτό ακούστηκε λίγο να κάνουμε τους ανθρώπους, το δικαιολογήσαμε. Αποποινικοποιείται η μοιχεία, πολιτικοποιείται ο γάμος, νομοθετείται ο πολιτικός γάμος, θεσμοθετείται με κάποιον τρόπο η ελεύθερη συμβίωση, τα σύμφωνα συμβίωσης, ψηφίζεται ο αντιρατσιστικός νόμος, μπαίνει μέσα η διάκριση του φύλου ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός ως στοιχείο
που υπάγεται στον νόμο τον αντιρατσιστικό, περνάμε στην αλλαγή του φύλου, είναι τα νομοσχέδια τελευταία, φτάνουμε στις περασμένες εβδομάδες που είναι στην αναδοχή και των ομόφυλων ζευγαριών των παιδιών, θα περάσουν στην τεκνοθεσία και στη συνέχεια θα περάσουν φυσικά και στο γάμο. Και όλο αυτό αλλοιώνει. Όλο το πνεύμα και όλο το ήθος με το οποίο προσεγγίζουμε τη ζωή. Εγώ δεν υπάρχει σχολείο, ούτε ένα, το επίπεδο των λυκείων μιλώ, που να μην θέτουν ακριβώς αυτό το θέμα. Ότι το φύλο είναι και επιλογή. Ή να μου λένε ότι έχει γενετικό υπόβαθρο. Ή νευροφυσιολογικό υπόβαθρο. Και υπ' αυτή την έννοια είναι ευσπλαχνία να κατανοήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι σκληρότητα να μιλήσουμε με μια επιφυλακτικότητα. Και βγαίνουν οι εταιρείες των ψυχολόγων και λένε ότι υπάρχει 55 ψυχολόγοι είπαν ότι είναι αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε ένα περιβάλλον ομοφυλοφιλικής συμβιώσεως δεν έχουν προβλήματα. Μας βλέπουν. Και αυτοί είναι καθηγητές. Και έρχονται και το λένε. Το έχει επιστημονικοφάνεια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι, αλλά εμείς σιγά σιγά το συνηθίζουμε. Και εμφανίζεται σε ουδέτερο γένος πλάσμα ανδρικό με γυναικεία ρούχα και γελάμε. Είναι φοβερό. Και νομοθετούν από κάτω κάποιοι κύριοι. Η εικόνα των θεωρίων στη Βουλή είναι καλύτερη από την εικόνα των εδράνων. Στα έδρανα αυτοί που νομοθετούν δημιουργούν πλέον κατάσταση και είναι λόμπι αυτό. Και πανίσχυρο. Πανίσχυρο λόμπι. Το ισχυρό ίσως από το εβραϊκό. Εγώ έχω μπει σε 36 δικές μου ιστοσελίδες. Έψαξα. Και βοήθησε και κάποιος. Είναι απίστευτο το πώς λειτουργεί. Το όμως περνάει στην κοινωνία. Και θα το καταλάβουμε πιο πολύ αν είναι μέσα στο σπίτι μας. Όταν για πλάκα ένα παιδί, έτσι. Θα πει ότι εγώ θέλω από εδώ και πέρα μαμά να μην φωνάζεις έτσι, να με φωνάζεις. Θα είναι κορίτσι που κλεί. Μια χαρά κοπέλα. Και να πει, αργέστη, δεν θέλω τίποτα, δεν μ' αρέσει το ένα, θα δοκιμάσω κι αυτό. Και να πάει να αλλάξει το όνομά του σε άλλο γένος. Και να δει τι θα γίνει. Και στην πρώτη φάση εμείς να τρελαθούμε και μετά για να επιβιώσουμε, γιατί θα μας πούνε και ομοφοβικούς και δεν ξέρω τι άλλο, να αρχίσουμε να τα στηριάζουμε. Αυτό μπερδεύει. Όλο αυτό αναστατώνει. Δημιουργεί ένα νέο κόσμο, δεν είναι σταθερές. Και τίθεται το ερώτημα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και τι θα κάνει. Ή τι θα μπορούσε να κάνει. Ή τι έχει να πει. Διότι αυτό που αλλάζει τελικά είναι ο άνθρωπος. Είναι αυτό που η Εκκλησία ονομάζει ανθρωπολογία. Είναι τελικά ο άνθρωπος. Και να σας πω. Μέσα από το θάνατο, εγώ ρωτώ στα παιδιά. Λένε, ας πούμε. Πέστε μου, παιδιά. Εσείς τι γίνεται. Είναι επιστροφή στην ανυπαρξία. Believe. Και τελειώσαμε. Τότε τι αξία έχει η ζωή του ανθρώπου. Φανταστείτε τι είναι ο άνθρωπος. Αυτό μας λέει η σύγχρονη κοινωνία. Ότι με τυχαίους, με όλους τυχαιότητος, ξαφνικά ο εμφανίζεται στην ύπαρξη. Ζει άγνωστο για πόσο διάστημα, καθένας από εμάς. Άγνωστο με ποιους όρους, αν θα ευτυχήσει, αν θα πετύχει, αν θα γίνει το ένα, αν θα γίνει το άλλο. Σίγουρα θα πεθάνει. Δεν ξέρει τον τρόπο με τον οποίο θα πεθάνει, ούτε τον χρόνο. Και εγώ νομίζω ότι θα ζήσω πάνω από 95, θα είναι τα μυαλά μου σε εξαιρετική κατάσταση, θα είμαι υγιής και το βράδυ που θα κοιμάμαι, θα γλιστρίζω. Πού? Την ανυπαρξία. Οπότε τι αξία έχει μια τέτοια ζωή. Προσδιόριστη, σύντομη. Φτιάχνεται όμως ένας κόσμος, τον οποίο αυτό πιστεύουμε. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε στην αιώνια πολιτική. Και ένα ακόμη να πω. Θεωρία της εξελίξεως. Δεν την ξέρουν τα παιδιά.
ούτε την ερμηνεύουν, ούτε τα πειράματα τα κάνουν. Τα αγαπάνε. Ψέμισε το σύστημα, θες να είσαι ζώο. Είναι φοβερό. Να καμαρώνω επειδή προλάβω από ζώο. Να μην θέλω να είμαι από τον Θεό. Την τελευταία σχολή που είστε την περασμένη εβδομάδα με ρωτήσατε. Μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος έγινε από ένα κύτταρο. Και στα θρησκευτικά, παρούσα η θεολόγος, μας λένε ότι έγινε από τη λάσπη. Τι έχετε να μας πείτε? Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ξέρετε, ποιος λέει ότι έγινε από τη λάσπη? Δεν του λέει η Αγιαγραφή. Σας πω εγώ τι λέει η Αγιαγραφή. Η Αγιαγραφή λέει κάτι άλλο. Έχει τρεις στίχους που μιλάνε για τη δημιουργία του ανθρώπου. Ο ένας στο δεύτερο, στο πρώτο κεφάλαιο και οι δύο στο δεύτερο κεφάλαιο της γενέσης. Αυτό που λένε. Γιατί δύο βασικά πράγματα. Ότι είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, το λέει και το επαναλαμβάνει και παρακάτω. Και το δεύτερο, ότι εν ευφύσει ο Θεός εις ψυχήν ζώσαν. Έχει πνοή θεϊκή. Το που θέλει να πει η Αγία Γραφή, δεν να μας κάνει ούτε χημεία, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θέλει να μας πει ότι ο κάθε ένας είναι μέσα του συγγενής με τη θεότητα. Και μέσα από αυτή τη συγγένεια μπορεί να κοινωνεί με τον Θεό. Όχι απλώς να ομοιώσει τον Θεό, αλλά να κοινωνεί με τον Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα. Και αυτό εμείς παίρνουμε. Τώρα αν είχε φιλοσυκής ή είχε φιλοκαριδιάς ο Αδάμ, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είναι βιβλία φυσικής και επιστημονικά αυτά. Αλλά θέλουν να δώσουν αιώνιες αλήθειες, τις οποίες κανείς δεν τις προσέχει. Πες μου, αγόρι μου καλό, λέω σε ένα παιδί, τι προτιμάς, να προέρχεσαι από ζώο ή να είσαι καρπός, θεϊκής, νοής και αγάπης. Τι θες σαν προοπτική σου, με τον θάνατό σου να επιστρέψεις στο μηδέν και στο τίποτα, ή μήπως θα ήθελες να έχεις μια προοπτική πλέον να πλήρους ενώψεως με τον Θεό. Και ψέμα να είναι, δεν θα ήταν καλύτερο? Πόσο μάλλον να ανοιχνεύσεις, μήπως είναι αλήθεια μια τέτοια προοπτική. Λέει πολύ σοφά, πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, άνθρωπος εν τιμίων που συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεσης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Και ο άνθρωπος τιμήθηκε από τον Θεό με μια εξαιρετική τιμή που κατ' εικόνα και του καθομοίωσε. Αλλά επέλεξε τρόπους που επιλέγουν τα ζώα, κτηνώδης, που δεν έχουν όμως νου, ανόητα είναι. Και ομοιώθηκε με αυτά. Τι θέλει, ομοίωση με τον Θεό ή ομοίωση με τα ζώα? Τι θα πει ομοίωση με τον Θεό? Ελάτε λοιπόν. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και το πρώτο πράγμα που έχει να πει είναι ότι εγώ πάλι ανθρωπολογία. Όπως θέλει στην ακούση. Μα ποιος θα τα ακούσει αυτά? Τα τρία μεγάλα κηρύγματα δεν εισακούστηκαν. Σας τα πω ποια είναι. Το πρώτο είναι όταν ο Χριστός μίλησε για το μυστήριο του σώματος και του αίματος του. Και τότε τι λέει? Το λέει η Ιδία Γραφή, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Πέμπτο έκτο κεφάλαιο. Λέει λοιπόν, είπανε κάποιοι που τον ακούγαν, σκληρός ο λόγος σου και ουκέτη περί ευάτων μετά αυτού. Σάρκα του θα φάνε. Τι λέει τώρα ο άνθρωπος? Και τον εγκατέλειψαν. Σκληρά πράγματα μας λέει. Πα! Και γυρίζει ο Χριστός στους μαθητές. Και τι τους λέει? Μη και εμείς θέλετε πάλι. Αν θέλετε φύγετε κι εσείς. Και το παίρνει το λόγο ο Πέτρος. Κύριε, τι λες το? Προς τι να απελευσόμεθα? Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Αυτός υποψιάστηκε κάτι. Δεν καταλαβαίνουμε τι λες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει η αιώνια ζωή. Το πρώτο κήρυγμα λοιπόν δεν ακούστηκε. Δεύτερο, Παύλος, τον Άριο Παύλο. Βγαίνει, αρχίζει, μιλάει, ο Χριστό, τα γυρίζει από εδώ, τα γυρίζει από εκεί. Μόλις μιλάει για την Ανάσταση του Χριστού, του πανέ, ακουσό μετά σου και πάλι. See you later, μου λέει. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Τον κατέληψα. Και έμεινε μόνο ο Διονύσιος
και οι δάμπορες. Τρίτο κήρυγμα, θα το θυμηθούμε μεθαύριο, Πεντηκοστή, είναι ο Πέτρος, για να μιλάει. Και τι είπανε, ότι είναι λεύκος, μεθυσμένος είναι, πιωμένος. Θέλει λέει, δεν καταλαβαίνει τι λέει. Τα μεγάλα κήρυγμα δεν εισακούστηκαν, αλλά πέρασαν στην ιστορία. Και του Χριστού για το μυστήριο, φυσικά όλη η ζωή του, και του Παύλου για την Ανάσταση και φυσικά του Πέτρου και των Αποστόλων για το Άγιο Πνεύμα. Αυτά πέρασαν στην ιστορία και αυτά γέννησαν σοφούς, ήρωες και αγίους. Φτιάξανε ανθρώπους άλλου επίπεδου. Ήταν μια εποχή που αντί για σοφούς, ορφωμένους, όπως είναι άσοφοι, δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους. Έχει δυνατούς που δεν είναι ήρωες. Και έχει ανθρώπους με ικανότητες που δεν ξέρουν τι θα πει αγιότητα. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, δεν μπορούσε να κάνει αγιότητα. Δεν το κάνει δυστυχώς και λυπούμε, αλλά δεν τρέπουμε. Που μας το λέει εμείς. Το δούμε στα πόδια μας. Ο λόγος της Εκκλησίας πώς θα έπρεπε να είναι σήμερα. Νομίζω θα έπρεπε να είναι λόγος επιστημονικός. Να μπορέσει δηλαδή σε αυτό που λέγεται επιστήμη να σταθεί απέναντι και να μιλήσει μαζί του. Διάλογος με την επιστημονική πρόκληση. Το κάνει. Σας ανέφερα προηγουμένως για βιβλία που κυκλοφορούν, τα οποία δομούν την αθεία πάνω στην επιστήμη. Και βγήκαν τώρα οι μυθικιστές, τις μέρες του Πάσχα, πάλι μιλάνε για το μύθο του Χριστού. Υπάρχει ένα βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, εκπληκτικό, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Είναι το βιβλίο «Η γλώσσα του Θεού», Francis Collins. Τι εστί Francis Collins. Ο Francis Collins είναι ο μεγαλύτερος γενετιστής στον κόσμο. Είναι ο επικεφαλής project του προγράμματος αυτού για τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Δις, το εμπιστεύτηκα και αυτός το ολοκλήρωσε. Αυτός είναι σήμερα για δεύτερη θητεία, το μόνο μειονέκτημά του είναι ότι δηλώνει πιστός και του κάναν αδυσόπιτο πόλεμο. Αυτός είναι ο πρόεδρος και διευθυντής στο NIH, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ. Μιλάμε για την διαχείριση όλων των ερευνητικών κονδυλίων στις ιατροβιολογικές επιστήμες. Αυτός λοιπόν, αγνωστικιστής, σκεπτόμενος, γράφει αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι πώς οδηγείται μέσα από τον προβληματισμό του με ερεθίσματα επιστημονικά το να πιστέψει στον Θεό. Η επιχειρηματολογία του είναι φοβερά ορθόδοξη. Εγώ δεν το περίμενα. Γιατί του γεννά όχι την έπαρση του επιστήμονος που ξέρει τα πάντα, την ταπείνωση, έτσι του γεννήθηκε. Ενός επιστήμονα ο οποίος στέκεται μπροστά το μυστήριο αυτού του κόσμου και μη μπορώντας να το προσλάβει όλο και να το ερμηνεύσει, οδηγείται τελικώς ο ίδιος προς τον Θεό. Και εκεί μέσα λέει ότι το θέμα της αθεΐας και του Θεού δεν είναι θέμα επιστήμης, είναι θέμα επιστήμονα. Γράφει λοιπόν αυτός, αυτό το βιβλίο, η γλώσσα του Θεού, μέσα στο οποίο υπάρχει όλη αυτή η πορεία, οι σκέψεις και ο διάλογος, μιλάμε για γεννητιστή, νούμερο ένα. Το πρόλογο της ελληνικής εκδόσεως τον γράφει ένας άλλος γεννητιστής, ο νούμερο ένα στην Ευρώπη, Έλληνας, Τέλειος ο Αντωναράκης. Αυτός είναι αυτός που αποκωδικοποίησε το χρωμόσωμα 19 και το 21, τα υπεύθυνα για το σύνδρομο Down. Σε μια ομάδα 250 επιστημόνων, επικεφαλής αυτό στη Γενέβη. Γράφει λοιπόν στον πρόλογο για τον εαυτό του προφανώς, χωρίς να λέει το όνομα, ότι κάποιος νέος, ο οποίος επρόκειτο να πάει να σπουδάσει, να ακολουθήσει προχωρημένες σπουδές στο εξωτερικό,
πήγε και επισκέφθηκε ένα γέροντα στα Μετέωρα. Είναι νομίζω ο Εμιλιανός, γιατί το ξέρω και τον ξέρω και τον είδα. Πηγαίνοντας λοιπόν στο γέροντα, του λέει: «Γέροντα, θέλω να μου πεις το εξής. Ως πού μπορεί κανείς να κάνει έρευνα? Υπάρχουν όρια?» Το απαντάει ο γέροντας: «Όσο πάει. Και αν εγώ, λέει, κάνοντας έρευνα, ανακαλύψω ότι ο Θεός δεν υπάρχει, τι γίνεται?» Και του απαντάει ο γέροντας: «Εάν ο Θεός υπάρχει, δεν φοβάται την έρευνά σου. Αν δεν υπάρχει, καιρός μου το μάθει». Και τέτοια βεβαιότητα. Το γράφει αυτός. Αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, είναι το ότι είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Η φοβία με το επιστημονικό επίτευγμα και η τόλμη σε ερμηνείας του με πνευματικό τρόπο. Το θα έπρεπε να το κάνει έτσι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να παίρνονται τέτοιες πρωτοβουλίες πραγματικά να μπορεί. Σήμερα έχω την εντύπωση, έχει γράψει την εξαήμερο για τη δημιουργία του κόσμου ο Μέγας Βασίλειος και περί κατασκευής του ανθρώπου και τη δημιουργία του ανθρώπου ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσσης. Φαίνεται ότι σήμερα θα μπορούσε να γραφεί μια εκπληκτική εξαήμερος για την, με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Εγώ θα ήθελα πολύ να το κάνω. Γιατί να έρχομαι εδώ να κάνω ομιλίες στην Κεφαλονιά, θα ήθελα να κάτσω τρεις μέρες να γράψω. Να το βγάλω αυτό που το έχω μέσα μου. Συγγνώμη, χαίρομαι που ήρθε, δεν ξεκαθαρίσω το μυαλό μου. Αλλά αυτό είναι πολύ δυνατό. Θα μπορούσε η Εκκλησία να το κάνει. Και για τη δημιουργία του κόσμου και για τη δημιουργία του ανθρώπου. Και με σε συνεργασία με επιστήμονες σαν αυτούς που σας ανέφερα. Εξαιρετικούς. Που δεν μπορεί να είναι κατηγορία ότι είσαι θρήσκος, το είναι προκατάληψη. Και επειδή είναι θρήσκος να μην το κάνουμε, να μην το αναθεώσουμε τη φοιτεία. Πα! Το κάνουμε. Αυτό είναι bullying. Είναι το bullying, η απειλή που προέρχεται από αυτές τις επιστημονικές σύγχρονες προκαταλήψεις που ερμηνεύουν με τον δικό τους τρόπο το επιστημονικό επίτευγμα στοχεύοντας στο γκρέμισμα αυτού που λέγεται Θεός και πίστη. Δεύτερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει και θα πω. Βλέπω και μερικά παιδιά. Να έχει νεανικό λόγο. Δεν έχει. Έχει γεροντικό λόγο. Παλιό λόγο. Κουρασμένο λόγο. Σήμερα τα παιδιά είναι κουρασμένα. Είναι γυρασμένα. Εγώ θα σας πω. Τα ιδρύματα που κάνω παίρνω μόνο παιδιά. Νέους. Έχω ένα ίδρυμα που διαχειρίζεται τους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου. Παίρνω νέα παιδιά. Ας μην έχουν πείρα. Έχουν νεανικότητα. Έχουν φρεσκάδα. Έχουν ζαντάνια. Με ευκαιρία αυτά τα στοιχεία που έχουν, που δεν τα έχει κανένας άλλος, να μπορέσουν να τα διοχετεύσουν στους ανθρώπους με τους οποίους οι οποίοι βρίσκονται είναι εμπερίστατοι και να καταλάβουν την αξία τους και να χαρούν την αξία τους. Προάλλες πήρα μια κοπέλα, νοσηλεύτρια, ήταν εξαιρετική. Ξύπα λοιπόν, τολμάς να φύγεις από το υγείας το οποίο εργαζότανε και να δεις εμάς τώρα στη Γαλιλαία. Ποιος την ξέρει η Γαλιλαία? Λέει, τολμώ. Άκου να σου πω όμως, σου είπα διάφορα. Εγώ σε 5 χρόνια θα σε απολύσω. Γιατί? Πρώτον, θα έχεις κουραστεί από τους ειδικούς θανάτους. Και δεύτερον, πόσο χρόνο είσαι τώρα? 28. Θα είσαι 33, μέχρι τα 35 σε 10 χρόνια. Μετά θα μας γεράσει. Πρέπει να ξανάρθουν νεότεροι. Να υπάρχει ανανέωση. Να υπάρχει ζωντάνια, να υπάρχει δύναμη, να υπάρχει ενθουσιασμός. Δεν μπορώ αλλιώς. Με κουρασμένους και με γυρασμένους δεν μπορώ να κάνω. Λούκωσε. Πρόμισα να σας το πω, μου λέει, δεν μου λέει, μπορώ να σε αγκαλιάσω. Όχι. Μ' αγκαλιάσεις, αλλά αυτά που λέω να τα αγκαλιάσεις. Λέει, μα γι' αυτό ήθελα. Θέλω κι εγώ έτσι. Θέλω να ζω έτσι, ζωντανά. Έχουμε γεμίσει από παιδιά που δεν έχουν ενδιαφέρον, κουρασμένα, έχουν όρεξη, απογοητευμένα. Να η Εκκλησία τι μπορεί να δώσει. Όραμα, ζωντάνια,
αλλά πρέπει να βρει τον τρόπο τη διαλέξη με τα παιδιά. Μπορεί να δίνει μόνο συμβουλέ, όπω οι καλοί γονεί δεν μπορούν να δίνουν μόνο συμβουλέ, πρέπει να δώσουν άλλα. Να κάνουν μίμηση. Αυτό μπορεί να το κάνει και η Εκκλησία, μπορεί να το κάνει και η οικογένεια. Είναι αυτό που λέμε, να δώσουν βιώματα, να δώσουν εμπειρίε, όχι λόγια. Κουραστήκαμε. Έχει πολλά η εποχή μα. Δεύτερο λοιπόν, η ανάγκη να έχει μια νεανικότητα. Η δύναμη της νεανικότητας. Τρίτο πράγμα, να έχει ο λόγος της Εκκλησίας διαχρονικότητα. Όχι ότι όλα όσα τώρα ήταν λάθος, όχι. Αυτό που τώρα λέμε είναι πολύ συμβατό με αυτό που ως τώρα, από αυτό που παραλάβαμε, αυτό που ζήσαμε ως παράδοση. Αλλά η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό, έτσι λέγανε οι πατέρες. Οι πατέρες δεν είπαν ότι έτσι λέγανε οι προηγούμενοι, στρώθηκαν και χρησιμοποίησαν τα δεδομένα της εποχής τους για να διατυπώσουν ένα σύγχρονο τότε λόγο. Και σήμερα θα πάρουμε το παλιό, θα βολιάσουμε με τα καινούργια στοιχεία που έχουμε για να μιλήσουμε και να δημιουργήσουμε τη νέα παράδοση η οποία θα δοθεί στις επόμενες εποχές. Και εκτός από το λόγο, γιατί περνάει νομίζω ο χρόνος, θα σας πω και άλλα τρία. Που πρέπει να έχει η ζωή της έτσι. Θα τα πω με τρεις χαρακτηριστικές λέξεις. Η ζωή της Εκκλησίας πρέπει να έχει αγιότητα, δεύτερον ετερότητα και τρίτον αιωνιότητα. Θα σας πω τι θα πει αυτό. Δεν μπορεί ο λόγος της Εκκλησίας να είναι εντελώς άσχετος με τη ζωή μας. Εμείς είμαστε, ας πούμε, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, λέμε ότι είμαστε. Τα έργα σας. Τη ζωή σας. Μιλάω για την προσευχή. Έχετε ενεργό προσευχή. Θα πει ο καθένα τον εαυτό του. Αλλιώς δεν μιλώ. Είμαστε πληθωρικοί σε λόγο. Βιβλία, θρησκευτικά, τίγκα. Εγώ μόνο έχω γράψει και εδώ και ο Κώστα. Μην σταματήσουμε να γράφουμε. Διαβάζουμε βιβλία. Μιλάμε πολύ. Και τελικώς η ζωή μας δεν έχει στοιχεία αγιότητα. Είμαστε Εκκλησία Αγία. Για φανταστείτε στη σύγχρονη κοινωνία, στόχος του κάθε χριστιανού, κάθε μοναχού, κάθε επισκόπου, κληρικού, να είναι η αγιότητα. Δηλαδή, το να ζήσει κανείς την αλήθεια του Θεού, το αποτέλεσμα της κοινωνίας μαζί του στη ζωή του. Θυμάμαι που μου έλεγε κάποιος για έναν καθηγητή της ιατρικής, παρατήρησέ το. Κάθε φορά που τον βλέπω είναι και καλύτερο. Είναι και ανώτερο. Ανεβαίνει. Αγιάζεται. Θα πω και ένα άλλο παράδειγμα. Μου λένε εμένα πάλι τα παιδιά. Γιατί έρχεστε παιδιά. Τι θέλω που λένε, ξέρω γιατί εσύ από επιστήμονα έγινε παπά. Δεν σα κάνω μια ερώτηση, παιδιά. Εσύ τι θέλει να γίνει, λέει γιατρό. Εσύ, ξέρω εγώ, φοιτητή, εσύ, δικηγόρο, ο άλλο, μηχανικό. Άρα είστε ο λόγο. Κανένας Άγιος, πού ζει αυτός, παλεύει από μέσα του. Το όραμα της αγιότητας το έχουν. Το όραμα μιας επίγειας από τη ζωή. Τόσο κακό είναι να είσαι Άγιος. Πώς ζει. Γι' αυτό το πούμε τους Άγιους, για να κάνουν πανηγύρια για να αυτοκρασίες. Υπάρχουν οι Άγιοι και να εμπνεώμαστε, να παίρνουμε από τη χάρη τους και να αγιαζόμαστε κι εμείς. Και Άγιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει το Ευαγγέλιο. Δίπλα στον οποίο δεν λες τι καταπληκτικός άνθρωπος που είναι, αλλά λες ζει Κύριος. Τέρμα το ερώτημα της υπάρξεως του Θεού. Είναι Άγιος, υπάρχει ο Θεός. Είναι καρπός του Θεού. Είπα τη λέξη ετερότητα. Συνήθως εμείς λέμε ότι Άγιος είναι ένας ψυχούλα. Είναι πολύ καλό. Ψυχούλα. Δεν είναι αυτό, όπως λέμε η Εκκλησία, είναι, μου λένε εμένα, και μας μιλώτατε εσείς, ο οποίος έχετε κάνει ένα τεράστιο κοινωνικό έργο, βάζω και σάτσα, είναι η αξία μου, δεν είναι ένα κοινωνικό έργο. Η Εκκλησία δεν είναι ένα παράρτημα του Υπουργείου Πρόνοιας που καλύπτει τα κενά. Κάνουμε, και μόνοι μας στην καρδιά, αλλά η Εκκλησία είναι εργαστήριο Αγίου, κάτι Αγίου. Σαν να μην υπάρχει αυτό το όραμα. Να το βγάλουμε για τη ζωή μας.
αυτό να είναι ο στόχος μας. Γιατί όχι, τόσο κακό είναι. Είναι εξωπραγματικό. Πραγματικότατο. Αν είναι εξωπραγματικό, να τελειώσουμε την τιμή των Αγίων. Μην μιλάμε για αυτό. Είναι ψέμα. Αν είναι αλήθεια, να γίνουμε Άγιοι. Τουλάχιστον βάλουμε και τον στόχο. Να γίνουμε αγιαζόμενοι μέσα στην Εκκλησία. Και ζωντάνε. Και παιδί. Είπα τη λέξη ετερότητα. Υπάρχει η λέξη αυτή τρεις φορές στην Αγία Γραφή. Λέξη έτερος. Η μία είναι την μεταμόρφωση. Λέει εκεί ο ένας από τον Ευαγγελιστό ότι το πρόσωπο αυτού εγένετο έτερο, το πρόσωπο του Χριστού. Παλιότυπο, ασυνήθιστο, όχι όπως το ξέρουμε. Παρέπεται σε κάτι άλλο. Δεύτερη περίπτωση, τον Ευαγγελιστή Μάρκο που λέει ότι εμφανίστηκε σε δύο εκ των μαθητών, πορευωμένης εις αυρών, εν εταίρα μορφή. Αλλιώτικος ήταν ο Χριστός μετά την Ανάσταση. Όχι όπως τον ξέραμε, όχι ο δάσκαλος, όχι το πρότυπο, όχι ο θαυματουργός, ο χαρισματικός, είχε κάτι άλλο. Ήταν θεόμορφος. Και το τρίτο είναι η Πεντηκοστή. Του λέει ότι μιλούσαν, λέει, εταίρες γλώσσες. Τι θα πει λοιπόν έτερος, θα πει ότι αυτός που παραπέμπει κάπου αλλού. Εγώ πώς το κατάλαβα, θα σας εξομολογηθώ. Έζησα 6 μήνες κοντά στον Άγιο Παΐσιο. Δεν μου βγαίνει ότι είναι καλός άνθρωπος. Ότι είναι, ξέρω εγώ, τα λέει ωραία. Ότι είναι κάτι καταπληκτικό. Μου βγαίνει ότι ήταν άλλου σαν να μην ήταν και πολύ άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν κάτι παραπάνω. Αυτό είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο. Θα έπρεπε να μην είμαστε ηθικοί, καλοί κτλ. Μόνο. Αλλά είναι αυτό το οποίο δίνει η πίστη και η κοινωνία με τον Θεό. Ο Θεός ετεροποιεί τους ανθρώπους. Τους κάνει ούτε εκ του κόσμου τούτου. Και ένα τρίτο, γιατί είδα ότι κάλυψε μία ώρα, σεβασμιότητα. Ένα τρίτο είναι η προοπτική της αιωνιότητας. Να πιστέψει ο καθένας και να ζούμε σε Εκκλησία ότι δεν είμαστε λίγα χρόνια σε αυτόν τον κόσμο. 70 κιλά, 70 χρόνια, 70 δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά έχουμε μια προοπτική αιώνα. Το αρχή, το τέλος. Και η προοπτική μας η αιώνια είναι προοπτική προς τον Θεό. Μεγάλο πράγμα να ζει. Έτσι είναι στο Χριστό. Και γιατί να μην ζούμε, αφού αυτή και μόνο είναι η διδασκαλία μας και να περιοριστούμε στα εξωτερικά. Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο λόγος, ότι αυτός ο τύπος ζωής, αυτό το μήνυμα βγαίνει μέσα από την ίδια τη μήτρα της Εκκλησίας και της ιστορίας της, πρέπει σιγά σιγά να μας συγκινήσει τον καθένα. Και κυρίως εμάς, μερικούς, οι οποίοι πολλοί μιλάμε και λίγα ίσως κάνουμε, αλλά και όλοι μαζί στην Εκκλησία, αυτό να κρατήσουμε σαν προσωπικό μας στόχο και αυτό να κατεθέσουμε ως την τελή μας αρτηρία στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.
Ευχαριστώ.